Ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση του Business Portal Ερμιονίδα. Τι είναι αυτό το Business Portal και πώς ξεκινήσαμε να αυτήν την εφαρμογή, αυτήν την υπηρεσία που θα προσφέρουμε πλέον στα μέλη μας, εντελώς δωρεάν, σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα δούμε πώς είναι τα οικονομικά μας και πώς θα το προχωρήσουμε. Στα πλαίσια λοιπόν των πρωτοβουλειών που παίρνει το επιμελητήριο για να στηρίξει τους επαγγελματίες του νομού μας, αλλά και της δυνατότητας να λειτουργούν ανταποδοτικά οι συνδρομές με τις υπηρεσίες, να έρχονται ανταποδοτικά, να επιστρέφουν πίσω στα μέλη μας οι συνδρομές που πληρώνουν στο επιμελητήριο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Business Portal Ερμιονίδας. Έναν επαγγελματικό ηλεκτρονικό κατάλογο που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας από την Ερμιονίδα και κατ' επέκταση σε όλο το νομό μας, να δημιουργήσουν το εταιρικό τους προφίλ σε ένα ηλεκτρονικό μέσο, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να, πλέον, να διαφημιστούν, να υπάρχουν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, να λειτουργήσει αυτό το Business Portal ως ένα εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας, να τους δώσει δυνατότητα να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και κατ' επέκταση τον τζίρο τους. Μελετώντας, γιατί θέλω να σας πω ότι η σκέψη μας ξεκίνησε το να δημιουργήσουμε έναν επαγγελματικό κατάλογο. Η αρχική σκέψη και η αρχική πρόταση ήταν κάτι σε έντυπη μορφή, μελετώντας όμως και αφουγκραζόμενοι το τι παίζει γενικότερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, θεωρήσαμε ότι είναι ξεπερασμένο και τετριμένο να παρουσιάσουμε, να φτιάξουμε πάλι ένα κατάλογο σε έντυπη μορφή που θα περιέχει απλώς τις επιχειρήσεις, το τηλέφωνό τους, ενδεχομένως και κάποια φωτογραφία τους και εκεί θα τελειώνουμε. Σαφέστατα θα ήταν πάλι αφορούσε πάλι έναν συγκεκριμένο τόπο, Ερμιονίδα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο μόλις τις επιχειρήσεις της Αργολίδας και αυτό θα δημιουργούσε δυσλειτουργία, γιατί κάποιος που θα ήθελε να τον βρει από το Άργος τον επαγγελματία στην Ερμιονίδα ή από τον Άπλιον, θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν με τον κύριο Δέτσι, που τον ευχαριστούμε που είναι εδώ σήμερα, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε αυτόν τον κατάλογο, τον ηλεκτρονικό πλέον, ο οποίος είναι έτσι σχεδιασμένος που θα δώσει τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να λειτουργήσει και ως ηλεκτρονικό, να λειτουργήσει και ως e-shop, ένα μίνι ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πλέον η τεχνολογία προχωράει, το e-shop είναι μέσα στη ζωή μας, όλες λοιπόν οι περισσότερες επιχειρήσεις φεύγουν από το κλασικό εμπόριο και σκέφτονται πάντα να φτιάξουν και ένα e-shop. Η δυνατότητα όμως στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί μας ενδιαφέρει κυρίως και αυτή, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να το φτιάξουν, οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μέσω λοιπόν του Business Portal θα δώσουμε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρώσουμε έτσι και έτσι πρώτα το προφίλ και τον κατάλογο αυτών όλων των επιχειρήσεων, να μπούμε στην διαδικασία το Business Portal να γίνει και e-shop, να λειτουργεί, επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν και ως e-shop. Αυτό είναι το Business Portal. Εγώ, ο κ. Δέτσι θα μας παρουσιάσει και οι συνεργάτες του αναλυτικά πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα πρέπει να στηθεί, τι θα πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες, πώς θα λειτουργήσει. Εγώ θα πω το εξής, αν και είμαστε λίγο πολύ όλοι γνωστοί, θα ζητήσω από όλους εσάς που δεν είστε υποψήφοι να στηρίξετε τους ανθρώπους εδώ, τους 12 υποψηφίους του συνδυασμού μας, διότι πραγματικά γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να μπορέσει το επιμελητήριο να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Εγώ λέω και έχω πει ότι αυτά που έχουμε κάνει είναι πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολλά, ειδικά μέσα στις συνθήκες τις οποίες
βιώσαμε, γιατί βιώσαμε και άσχημες συνθήκες και βιώνουμε ακόμα μια κρίση, παρατεταμένη, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ περισσότερα. Και επειδή και ο άλλος συνδυασμός έχει αναγάγει το θέμα των εκλογών του επιμελητηρίου σε κομματικές εκλογές, εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει αυτό, να το ξεχάσουμε και να το ξεπεράσουμε, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους και σίγουρα δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Αυτά λοιπόν που θέλουν κάποιοι για προσωπικό τους όφελος να αναγάγουν τις εκλογές του επιμελητηρίου σε κομματικές εκλογές είναι και ξεπερασμένο, αλλά τουλάχιστον στην Αργολίδα δεν ισχύει. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην Ερμιονίδα. Είμαστε, θεωρώ, ο συνδυασμός ο οποίος από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε και με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Προώθησης που έχουμε έρθει κατ' επανάληψη, μάλιστα εδώ είχατε και την ιδιομορφία να έχουμε και αλλαγή δημάρχου και επί Καμιζή δημάρχου λοιπόν και επί Σφυρί. Το επιμελητήριο επισκέφθηκε πάρα πολλές φορές τον Δήμο για να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι αυτό που πάμε να φτιάξουμε είναι καλό για την Αργολίδα, είναι καλό για τον τόπο μας. Δυστυχώς και αφορά και την Ερμιονίδα αλλά και τους άλλους Δήμους, στην Ελλάδα γενικότερα και ειδικά στην Αργολίδα έχουμε μάθει να μην συνεργαζόμαστε. Τη λέξη συνεργασία και συνέργεια δεν την έχουμε στο μυαλό μας, δεν την έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και πραγματικά βλέπουμε πώς λειτουργούμε. Ο Δήμος Ερμιονίδας πάει, παρουσιάζει την περιοχή του στις εκθέσεις. Ο Δήμος Ναυπλιαίων παρουσιάζει την περιοχή του στις εκθέσεις. Ο επίδαυρος το αυτό. Και ο Δήμος Άργους κάνει αυτό που πιστεύει καλύτερα. Αυτό λοιπόν τι έχει ως αποτέλεσμα. Το Τολό παρουσιάζει στις εκθέσεις το Τολό μόνο του ξεκομμένο και πάει λέγοντας. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα. Να μην ξέρει ο κόσμος την Αργολίδα και αποσπασματικά να μαθαίνει ένα μέρος και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστια δυσλειτουργία και σαφέστατα δεν έχει αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν είμαστε την πρώτη μέρα εδώ στην Ερμιονίδα, είτε λοιπόν με τον οργανισμό, είτε με την έκθεση γεύσης και όψης που ευελπιστούμε και με τις παρεμβάσεις που γίνονται να γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί δεν έχει φτάσει, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου βέβαια, να έχει φτάσει στο σημείο που θέλουμε εμείς, γιατί εμείς θέλουμε οι γεύσεις και όψεις να λειτουργούν και σε έναν διαφορετικό χρόνο, έτσι κύριε Μπίσια, είναι σε έναν διαφορετικό χρόνο, γιατί η Ερμιονίδα τον 15 Αύγουστο έχει τη δυναμική της, επομένως θέλουμε να είναι ένας πόλος ανάπτυξης και επισκεψιμότητας μία άλλη περίοδο που ενδεχομένως να είναι πιο νεκρή για την Ερμιονίδα, και ταυτόχρονα να έχει ως αντικείμενο αποκλειστικά την προώθηση και προβολή των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής μας. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε, σιγά σιγά κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Πιστεύω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε άμεσα. Και ταυτόχρονα ήμασταν εδώ από τους πρώτους, οι οποίοι με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Δρούζα υλοποιήσαμε πάρα πολλά σεμινάρια EFFECT, και λύσαμε το πρόβλημα του πορτοχελίου με τα μαγαζιά και σαφέστατα με τον Παναγιώτη τον Λιγερό, με τον Εμπορικό Σύλλογο, σε σεμινάρια και τεχνικού ασφαλείας και EFFECT που κάναμε. Και πάρα πολλές κάναμε ημερίδες σχετικά με την παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και LIDER και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που είπα ότι τα κάναμε όλα καλά, σαφέστατα έχουμε και ελλείψεις και παραλήψεις. Εδώ όμως είμαστε για να μπορέσουμε να τα κάνουμε καλύτερα και εδώ είμαστε με τους 12 αυτούς ανθρώπους που κατεβαίνουν να αποδείξουμε ότι η Ερμιονίδα θα πρέπει να εκλέξει τον δικό της άνθρωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο για να έχει φωνή και η Ερμιονίδα και παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρουσίαση των προβλημάτων. Και αυτό το οποίο λέω και το είπα στο λόγο μου και δεσμεύτηκα προεκλογικά είναι ότι το επιμελητήριο θα δημιουργήσει γραφείο και στην Ερμιονίδα. Θα υπάρχει τμήμα του επιμελητηρίου στην Ερμιονίδα, δεν είναι προεκλογική εξαγγελία, είναι πραγματικότητα, θα γίνει εντός των επόμενων μηνών. Θα υπάρχει πλέον επίσημο γραφείο του επιμελητηρίου στην Ερμιονίδα για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δέτσης έχει τον λόγο πλέον να μας παρουσιάσει την εφαρμογή αυτή των πρόγραμμα. Κάτσε και εγώ. Δεν χρειάζεται. Κάτσε και εγώ για να τον δω έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ και ιδίως μια μέρα και ένα απόγευμα που έχουμε συνηθίσει όλοι να είμαστε με τις οικογένειές μας. Δεν ακούτε καλά. Να ζητήσω συγγνώμη από πλευράς μας για την καθυστέρηση της έναρξης. Δυστυχώς η διαδρομή ήταν πιο δύσκολη από ό,τι υπολογίζαμε. Μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο. Οπότε αυτόν τον χρόνο ας περάσουμε κατευθείαν, να μην τον μακρηγορήσουμε, αλλά να περάσουμε κατευθείαν στο τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα. Μία μικρή εισαγωγή για μας και πιάνουμε από μία φράση του Προέδρου ότι δεν είναι συνηθισμένο να συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα. Εμείς είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία μέχρι σήμερα με το Επιμελητήριο. Μία από τις πιο επαγγελματικές και καθαρές συνεργασίες που έχουμε μέχρι σήμερα και είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο αυτή τη στιγμή στην Ερμιονίδα και βλέπουμε ένα υπερσύγχρονο εργαλείο προώθησης επιχειρηματικότητας, το οποίο εφαρμόζεται πιλωτικά πρώτα και ξεκινάει από αυτήν εδώ ακριβώς την περιοχή. Να δούμε όμως κάποια πράγματα σιγά σιγά. Είναι ξεκάθαρο και είναι δεδομένο ότι η ηλεκτρονική παρουσία πλέον είναι απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις. Όποιος δεν έχει ψηφιακή παρουσία, συνηθίζουμε να λέμε στον χώρο του marketing, αυτή τη στιγμή δεν έχει επί της ουσίας καθόλου παρουσία. Η ψηφιακή παρουσία δίνει ευκολότερη πρόσβαση στον πελάτη, καλύτερη προσέγγιση κοινού και στοχευμένα σε κάθε ηλικία ή συγκεκριμένο κοινό στο οποίο μπορεί να στοχεύει μια επιχείρηση, ανταγωνιστικότητα στους κλάδους, δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές, σε νέα κοινά. Είναι πολλά πολλά τα ωφέλη. Και είναι απαραίτητη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί εδώ, ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ψηφιακή παρουσία. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν το λέει μόνο η θεωρία του marketing, το λένε είναι και... Συγγνώμη, μπορούμε να σβήσουμε τα προστινά φώτα όπως φαίνεται καλύτερα. Ναι. Ποιος όμως? Είναι κάποιος. Μπορούμε να σβήσουμε τα προστινά. Μήπως είναι καλύτερα να βλέπουμε, να διαβάζουμε. Αυτό λοιπόν δεν το λένε μόνο οι θεωρίες του marketing, το λένε και οι ίδιοι καταναλωτές. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, τις καταναλωτικές, τα TGI, όπως λέμε στο χώρο μας, το 80% των καταναλωτών συνολικά λέει ότι ψάχνει την επιχείρηση ή το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλει να απολαύσει, την ψάχνει πρώτα ψηφιακά. Θα αναζητήσει ψηφιακά ποια υπηρεσία θέλει να βρει ή ποιο προϊόν θέλει να αγοράσει. Και μάλιστα από αυτό το 80% τις ίδιες έρευνες μας λέει ότι το 72%, δηλαδή είναι το 72% το 80% του συνόλου των καταναλωτών. Έχουμε περίπου 6 στους 10 καταναλωτές οι οποίοι και ψωνίζουν ψηφιακά και ψάχνουν ψηφιακά τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που θέλουν να απολαύσουν και στο τέλος επισκέπτονται και το ίδιο τον χώρο που προσφέρεται αυτό το προϊόν ή υπηρεσία, το κατάστημα δηλαδή, την επιχείρηση. Εδώ λίγο πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία σε σχέση με τις ηλικίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η τάση αυτή της ψηφιακής αναζήτησης και των ψηφιακών αγορών είναι πολύ έντονη στις μικρότερες δεκαετίες ηλικιακά. Είναι περίπου το 70% στην ηλικία 20 με 30, στην ηλικία 30 με 40 είναι το 46%, 40 με 50 το 51%. Ήδη δηλαδή πάνω από τους μισούς ανθρώπους μέχρι την ηλικία των 50 λειτουργούν ψηφιακά σε σχέση με την αναζήτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η τάση τα επόμενα χρόνια θα διευρυνθεί και προφανώς η ηλικία 20-30 σήμερα, όταν θα είναι 30-40 αύριο, θα συντηρήσει αυτό το ποσοστό της. Θα δούμε δηλαδή τα ποσοστά να αυξάνονται συνολικά. Κάποια λίγο πιο τεχνικά πράγματα, γιατί προφανώς για πολλούς από εμάς να φαινόταν ή να μοιάζει με ένα χαοτικό περιβάλλον το ίντερνετ και ίσως και να είναι, πρέπει όμως εδώ να δούμε, να αναλύσουμε πάνω σε ποιες παραδοχές, πάνω σε ποιους δείκτες μπορούμε να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε σωστά το μοντέλο αυτό. Έχουμε λοιπόν direct marketing τεχνικές, search engine optimization τεχνικές,
οι οποίες είναι αυτές που κατά κύριο λόγο βρίσκουν οι πελάτες, βρίσκουμε τους πελάτες και τους οδηγούμε στο χώρο που ή στην υπηρεσία που εμείς θέλουμε. Άρα λοιπόν η διαδικτυακή παρουσία, αν αναπτυχθεί σωστά και στοχευμένα, μπορεί να φέρει πολλά πολλά ωφέλη. Οικονομία, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, διεύρυνση πελατολογίου, δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης, ευελιξία, χαμηλότερα κόστη υποστήριξης, back office και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πολύ μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια και στη στόχευση που μπορεί να έχουμε σε πολύ εξειδικευμένα ειδικά κοινά, ακόμη και ανά γεωγραφική περιοχή, ακόμη και ανά 5 μέτρα απόσταση, που μας δίνει τώρα τη δυνατότητα το Facebook τελευταία να κάνουμε διαφήμιση. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εδώ με το επιμελητήριο Αργολίδας. Προχωράμε στον σύγχρονο επαγγελματικό κατάλογο. Όλοι έχουμε συνηθίσει τους επαγγελματικούς καταλόγους που τους έχουμε δει σε καταστήματα, τους έχουμε στο σπίτι μας, τις μικρογραφίες του χρυσού οδηγού. Εδώ θα κάνουμε κάτι σύγχρονο. Θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε ψηφιακά όλη αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η καταλογοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής. Και φυσικά, όποτε θέλουμε, αυτή τη στιγμή που θα υπάρχει και ψηφιακά, το τυπώνουμε κιόλας. Άρα λοιπόν προχωράμε σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών που επί της ουσίας θα προωθείτε, θα δείτε και στη συνέχεια πώς, σε ψηφιακό περιβάλλον και θα προωθεί τις υπηρεσίες στα καταστήματα εδώ της περιοχής. Σημειώνω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά μόνο την Ερμιονίδα, γίνεται πιλωτικά για την Ερμιονίδα και πολύ πιθανόν στο μέλλον και σε επόμενη υπόφαση του επιμελητηρίου να αναπτυχθεί και αλλού. Το όνομα αυτού και το λογότυπό του είναι Ερμιονίδα Business Portal. Το λογότυπο το βλέπετε πίσω στην οθόνη και είναι και στα banner που είναι δεξιά και αριστερά. Σήμερα, κάτω από την ιστοσελίδα ermionidabusinessportal.gr, ενδιάμεσα με παύλες, λειτουργεί ήδη η ιστοσελίδα, η οποία έχει αυτή τη φόρμα. Όποιος θέλει αυτή τη στιγμή μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα αυτή και να γράψει την επιχείρησή του. Και αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού οδηγού. Έχει ανέβει η σελίδα, έχει ανέβει μια ηλεκτρονική φόρμα. Αυτή η ηλεκτρονική φόρμα περιμένει εσάς, τους ιδιοκτήτες, τους επιχειρηματίες της περιοχής, είτε έχετε προϊόντα, είτε υπηρεσίες, είτε είστε ατομικές επιχειρήσεις, είτε είστε τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικές, οποιασδήποτε μορφής, καλεί όλα τα μέλη του επιμελητηρίου εδώ στην Ερμιονίδα να γραφτούν, να γράψουν όλα τα στοιχεία της επιχείρησής τους όπως αυτά θα θέλουν να εμφανίζονται σε μια ηλεκτρονική ταυτότητα, σε μια ηλεκτρονική καρτέλα μελλοντικά και υποστηρίζει ακόμη και τη δυνατότητα να βάζετε και φωτογραφίες και μελλοντικά και βίντεο από τις επιχειρήσεις σας. Αυτό λοιπόν θα είναι και το πρώτο στάδιο της δράσης. Μέχρι τέλος του χρόνου καλούνται οι επιχειρήσεις να εγγραφτούν σε αυτόν τον οδηγό, να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία. Το επόμενο διάστημα θα δέχεστε λογικά στις λίστες που υπάρχουν, από τις λίστες που υπάρχουν στο επιμελητήριο και τηλεφωνήματα, γιατί είναι πιθανό να μην το γνωρίζουν όλοι, να μην το μάθουν όλοι αμέσως. Θα υπάρξει τηλεφωνικό κέντρο στο επιμελητήριο, το οποίο θα καλεί τους επιχειρηματίες της Ερμιονίδας για να γραφτούν σε αυτό το site, έτσι ώστε να μπορούμε όταν ξεκινήσουμε τον καινούριο χρόνο την πρόθεσή του, να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες, να έχουμε καλύψει, αν είναι δυνατόν, και όλες τις επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Τι μπορούμε να γράφουμε? Στοιχεία επιχείρησης, το λογότυπο της επιχείρησης, αν υπάρχει στο σελίδα, μία σύντομη περιγραφή της επιχείρησης, τι υπηρεσίες έχει, με ποιο τρόπο δουλεύει, κάποια στοιχεία που είναι στο σύντομο βιογραφικό της επιχείρησης, τον κλάδο της δραστηριότητας, προϊόντα ή υπηρεσίες που δίνει, ενδεικτικές φωτογραφίες αυτών ή της ίδιας επιχείρησης. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό? Μεγιστοποίηση της προβολής των επιχειρήσεων της Ερμιονίδας, ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους, αύξηση της εξαγωγικότητας των προϊόντων και μεγιστοποίηση των πωλήσεων. Είναι καθαρά εμπορική η στόχη. Η εγγραφή σε αυτό το μητρό, αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι εντελώς δωρεάν.
Και δεν είναι απλά ότι είναι δωρεάν και μπαίνουμε στο Μητρό. Έχουμε τη δυνατότητα από εδώ και στο εξής το επιμελητήριο. Έχει προβλέψει ήδη το επιμελητήριο δράσεις προώθησης. Άρα λοιπόν καταρχήν το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια σειρά από υλικά προώθησης που θα αφορούν την ίδια την ενημέρωση αυτή καθ' αυτή των ανθρώπων, των επιχειρηματιών της Ερμιονίδας για να γραφτούν σε αυτόν τον ηλεκτρονικό οδηγό. Θα γίνει μια μικρή τοπική καμπάνια, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να ενημερωθούν για την δράση αυτή. Έχουν προβλεφθεί οι διαφημίσεις στο Google με το μήνυμα «εγγραφτείτε τώρα εδώ». Θα δείτε αυτά σιγά σιγά στα τοπικά sites, στο τοπικό ραδιόφωνο, στο τοπικό τύπο θα εμφανιστούν αυτές οι εικόνες οι οποίες θα καλούν όλους τους επιχειρηματίες περιοχής να εγγραφτούν στον ηλεκτρονικό οδηγό. Με το μήνυμα «η νέα εποχή των επιχειρήσεών μας, εγγραφτείτε τώρα Ερμιονίδα Business Portal». Περνάω κάποια υλικά, να βοηθήσω λίγο και την Κική, μας τα δείχνεις. Μέχρι και την παρουσίαση social media. Από εκεί και πέρα, ο οδηγός λοιπόν, όταν έχει συμπληρωθεί, όταν έχουν συμπληρώσει τις εγγραφές οι επιχειρήσεις, θα έχει ο καθένας το δικό του link. Κάθε μία από τις επιχειρήσεις θα έχει ένα συγκεκριμένο κωδικό, ένα συγκεκριμένο link, το οποίο θα έχει όλα τα στοιχεία που θα έχει ανεβάσει ο ίδιος όπως έχει επιλέξει να εμφανίζεται μέσα σε αυτόν τον οδηγό. Και αυτό το link, ακόμη και αν είναι στον δρόμο ή αν είναι εκτός επιχείρησης, θα μπορεί να το στέλνει με mail στους πελάτες του, σε κάποιον που ενδιαφέρεται, ακόμη και αν δεν έχει δικό του mobile site, να υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και η παρουσίαση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του. Θα στηθούν σελίδες στα social media που και εκεί θα προωθούν το περιεχόμενο όλων των επιχειρήσεων. Υπάρχει ειδική μέρημνα για σελίδα του Ερμιονίδα Business Portal στο YouTube, όπου εκεί όποιος έχει υλικό βίντεο θα μπορεί να το ανεβάζει και το βίντεο αυτό να εμφανίζεται στη δική του σελίδα, είτε είναι ένα βίντεο που περιγράφει μια τουριστική επιχείρηση, είτε είναι ένα βίντεο το οποίο είναι διαφημιστικό για ένα προϊόν του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Και δεν τελειώνει εδώ. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος νωρίτερα στο τρίτο στάδιο της ανάπτυξης της εφαρμογής με τον καινούριο χρόνο. Θα έχουμε πλέον και e-shop. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή εφαρμογή στην οποία οι επιχειρήσεις που θα επιθυμούν να πουλάνε και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, να κάνουν κρατήσεις, να κάνουν πωλήσεις μέσα από την ιστοσελίδα Ερμιονίδα Business Portal, η ιστοσελίδα θα μπορεί να τους το προσφέρει. Θα τους δίνει εκείνη τη δυνατότητα να έχουν το εξατομικευμένο προφίλ για κάθε μία από τις επιχειρήσεις, να μπορούν να παρουσιάζουν πάνω υπηρεσίες ή προϊόντα στο δικό τους το εξατομικευμένο προφίλ και αυτό το πράγμα να το προωθούν στους πελάτες τους. Θα γίνεται η αγοροπολισία, θα γίνεται απευθείας με τους λογαριασμούς του κάθε επιχειρηματία, δεν μεσολαβεί κανένα άλλο δίκτυο αγοράς. Απευθείας λοιπόν στους λογαριασμούς σας οποιαδήποτε πώληση, δεν μεσολαβεί το site, για να είμαι ξεκάθαρος, στις πωλήσεις αυτές. Εσείς με τον πελάτη είστε απευθείας, αλλά τι κάνει το site? Το site κάνει καμπάνια. Στο τρίτο στάδιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και το e-shop, το site διαφημίζεται πλέον σε μέσα και εκτός της περιοχής προφανώς, σε μέσα της Ελλάδας, σε μέσα και στο εξωτερικό σιγά σιγά, όπου εκεί θα διαφημίζει τα τοπικά προϊόντα, θα διαφημίζει το e-shop και θα καλεί τους πελάτες και μελλοντικούς πελάτες σας να έρθουν για να αγοράσουν από τον ιστότοπο αυτό. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση του Ερμιονίδα Business Portal. Είναι ένα πραγματικά καινοτόμο προϊόν, ένας καινοτόμος οδηγός όπως θα έπρεπε να είναι το 2017 και ευελπιστούμε ότι θα καλύψει τις σημαντικότερες από τις ψηφιακές επιχειρηματικές ανάγκες. Πολύ ωραία.
Ένιω, κράτησε το. Να πούμε το εξής πρωτοκύριον, ότι να ρωτήσω μάλλον εγώ, πιστεύω ότι η απάντηση είναι θετική, ότι κάποιος όταν ανεβάσει κάτι θα μπορεί και να το διορθώσει, να το εμπλουτίσει, έτσι. Είναι απόλυτα δυνατό. Είναι ότι ανέβασε κάτι κάποιος και μένει εκεί, επομένως αν δεν του αρέσει θα μπορεί να το αλλάξει, να το εμπλουτίσει, να το αλλάξει εντελώς, έτσι, να το βγάλει και να βάλει κάτι άλλο κτλ. Ερωτήσεις θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Δέτσι. Ορίστε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό θα είναι μόνο σαν ιστοσελίδα μέσω Google ή θα μπορούμε να το κατεβάσουμε και σαν φέρνουμε στο κινητό μας να το έχουμε. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, θα μπορεί όταν έχετε εδώ να το κατεβάσει σαν application στο κινητό του, να πατάει κατευθείαν και να βρίσκει ό,τι θέλει. Είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι οτιδήποτε. Θα υπάρχει η δυνατότητα, το site είναι απόλυτα responsive, οπότε είτε το επισκέπτεσαι από μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή, είτε το επισκέπτεσαι από tablet, είτε το επισκέπτεσαι από το κινητό, όλη η πληροφορία είναι προσαρμόσιμη και μπορεί να προσαρμόζεται αμέσως στην εικόνα, στην οθόνη στην οποία τη βλέπεις, είτε το κινητό είναι λίγο μεγαλύτερο, είτε είναι λίγο μικρότερο. Αυτό που επίσης όσες επιχειρήσεις έχει σημασία και ποιες είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες στις οποίες λειτουργούν, θα μπορούν να ανεβάζουν, εφόσον το επιθυμούν, και τις γεωγραφικές συντεταγμένες και εκείνη την ώρα το site συνδέεται με τα Google Maps για όποιον θέλει να πατήσει και να τον οδηγεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δηλαδή φεύγει πλέον από το περιβάλλον του site και περνάει στα Google Maps όπως όλοι βάζουμε για να μετακινηθούμε από μέρος σε μέρος. Και τον βρίσκεις δηλαδή, σε πάει ακριβώς... Σε πάει στις συντεταγμένες... Στα του μαγαζί θα σε πάει. Στις συντεταγμένες που ο ίδιος ο επιχειρηματίας θα έχει αναρτήσει στο προφίλ του, στο προφίλ της επιχείρησης. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εγώ είμαι στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Έχω τη δυνατότητα μέσω του κινητού μου να τα δω όλα αυτά, ας πούμε. Η απάντηση είναι αρκεί να υπάρχει 4G δίκτυο. Γιατί και εμείς τώρα κατεβήκαμε, αλλά το αρτίκι δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τη διεύθυνσή του, γιατί στο σημείο της διαδρομής που το ψάχναμε δεν είχαμε 4G δίκτυο. Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει δυνατότητα σε πλήρης mobile, αρκεί να υπάρχει δίκτυο από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Όταν δεν έχεις δίκτυο, δεν μπορείς να δεις καθόλου δεδομένα, άρα δεν θα μπορείς να δεις και αυτό. Και κάτι άλλο, Γιάννη, αυτό το site τώρα, το οποίο θα έχει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα. Το δεν ξέρω αν τη λέω, αν είναι δόκιμος όρος, συνεργάζεται. Με άλλο site, ας πούμε, που αντίστοιχο. Δηλαδή, πώς το λέω τώρα στο μυαλό μου. Ας πούμε, εμείς είμαστε το επιμελητήριο Αργολίδας. Θα μπορούσε αυτό το site να συνεργάζεται με το επιμελητήριο του Λονδίνου, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ακραίο λίγο, αλλά ίσως έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω αντιληφθεί πλήρως την ερώτηση. Καμία σχέση αυτό. Εδώ έχουμε μία εφαρμογή η οποία γίνεται πολύ στοχευμένα για να και μάλιστα με το ίδιο το branding της Ερμιονίδας στο λογότυπο και στον τίτλο για να προωθήσει τις επιχειρήσεις της Ερμιονίδας. Το σίγουρο είναι ότι για να γίνει αυτή η προώθηση και σε ψηφιακό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσουμε σε άλλα sites, δηλαδή να βλέπουμε άλλα sites σε άλλες περιοχές αυτό, ή από όπου κι αν είμαστε, να βλέπουμε από άλλα sites αυτές τις διαφημίσεις. Αυτό. Ναι, έχουν προβλεφθεί αυτό. Καμπάνιες σε δύο φάσεις που θα υπάρχουν σε άλλα sites. Η μία καμπάνια που θα προωθεί τον ίδιο τον οδηγό και η δεύτερη καμπάνια που θα προωθεί το e-shop. Αυτό που ήθελες να πεις, Κώστα, ίσως είναι το εξής. Μέσω, αν θα μπει κάποιος στο επιμελητήριο Αργολίδας, θα μπορεί, δηλαδή το επιμελητήριο της Βόνης, θα μπορεί να μπει μπαίνοντας στο επιμελητήριο Αργολίδας, θα υπάρχει το banner αυτό το οποίο θα του δίνει το business portal Ερμιονίδα που μπαίνοντας εκεί θα μπορεί να πάρει όλο τον κατάλογο. Αυτό το παλιό έχουμε τη συνεργασία με τον... Που θα μπορεί να παίρνει από εκεί και πέρα. Μα θα υπάρχει banner με το business portal Ερμιονίδα το οποίο θα είναι μόνιμο στο site του επιμελητηρίου. Γι' αυτό και φτιάξαμε το site, το εξυγχρονίσαμε τόσο πολύ, να είναι πλέον ένα σύγχρονο site για να μπορεί να δέχεται όλες αυτές τις πληροφορίες. Ορίστε, κύριε Λάμπη. Εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, γιατί μιλάμε για ένα σύγχρονο επαγγελματικό οδηγό, ηλεκτρονικό πλέον. Εγώ όμως θέλω μια ερώτηση. Το χρονοδιάγραμμα
που πρέπει οι επαγγελματίες της Ρημιονίδας να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα του επιμελητηρίου, καθώς επίσης είναι ότι υπάρχει και μια καταληκτική ημερομηνία έτσι ώστε και να προλάβουν όλες οι επιχειρήσεις αυτού που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα, έτσι ώστε να προλάβουν την τουριστική περίοδο του 2018. Ναι. Έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα στη συνεργασία με το επιμελητήριο μέχρι 31 Δεκάτου να μπορούν να εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις. Και τα μηνύματα της καμπάνιας που θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, αυτά που είδαμε προηγουμένως, θα καλούν τις επιχειρήσεις Ρημιονίδας να εγγραφούν. Τώρα, επειδή ακριβώς ο οδηγός είναι ψηφιακός, δεν είναι κάτι το οποίο θα κλείσει πρώτη του μηνός και θα τυπωθεί. Και όποιος πρόλαβε μπήκε, όποιος δεν πρόλαβε δεν μπήκε. Εμείς αμέσως με τον νέο χρόνο θα κάνουμε την επεξεργασία των στοιχείων και θα ανεβάσουμε πλέον τα προφίλ των επιχειρήσεων σωστά, ελεγμένα, τσεκαρισμένα, με τις φωτογραφίες, με τις συντεταγμένες, όπως θέλει κάθε επιχειρηματίας. Και είναι προφανές, από τη στιγμή που είμαστε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, αυτοί που δεν πρόλαβαν να γραφτούν μέχρι 31 Δεκάτου, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να γράφονται διαρκώς. Ακόμη δηλαδή και πλέον να γράφονται και να εμφανίζονται τα στοιχεία τους αμέσως μετά από 2 μέρες. Και αυτή είναι η δυνατότητα που μας δίνει η ψηφιακή επιλογή της εφαρμογής του επαγγελματικού οδηγού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επαναπαυτούμε και ότι βάλαμε 100 επιχειρήσεις από τις 300, από τις 500, γιατί νομίζω τα μέλη του επιμελητηρίου στην Ερμιονίδα είναι περίπου 500 κάτι. Έτσι, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε πιάσει ένα... Παραπάνω. 600. Πάνω από 1000. Πάνω από 1000. Ναι. Ωραία. Τουλάχιστον να έχουμε πιάσει το 50%. Αυτός είναι ο σκοπός μας, έτσι, να ξεκινήσουμε. Είναι να έχουμε ένα καλό νούμερο για να ξεκινήσουμε. Γιατί τώρα αν έχουμε 50 επιχειρήσεις όλες, σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουμε... Τη δράση αυτή. Κυρία Μερτήρη, ορίστε. Τίποτα, δεν θέλετε να μας πείτε κάτι. Κύριε Ντρούζα, ορίστε. Υπάρχει δείγμα να δούμε πώς θα είναι η σελίδα και πώς θα είναι η παρουσία στο επιχείρημα. Ναι, όχι, υπάρχει δείγμα. Απλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ανερτημένα. Μπορούμε να τα στείλουμε στο επιμελητήριο και να σας τα προωθήσει. Έχουν γίνει δηλαδή προσχέδια στη δική μας τη γλώσσα. Ο Κώστας ο Καϊμαζής, παραδείγματος χάρη, ναι. Πώς μπορεί που έχει ξενοδοχείο, παραδείγματος χάρη, να το χρησιμοποιήσει? Δηλαδή τώρα έχει μία με το booking, με το τι άλλο έχει κτλ. Έτσι, πώς μπορεί να τον βοηθήσει αυτό επιπλέον στις κρατήσεις? Θα πάμε και σε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα ή ξενοδοχεία εδώ πέρα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας που θέλουν με τους πελάτες τους και θα αναρτούν επίσης φωτογραφίες, ό,τι φαντάζομαι, και multimedia, αν υπάρχει άλλο υλικό όπως βίντεο. Και προφανώς, ιδίως για αυτές τις επιχειρήσεις, υπάρχει πρόβλεψη να μπορούν να βάζουν αν είναι family friendly, αν δέχονται κατοικίδια, δηλαδή κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την ίδια τη δραστηριότητά τους και τον κλάδο τους. Τις παροχές του ξενοδοχείου. Τις παροχές, αν έχει wifi, αν έχει parking και ούτω καθεξής. Ορίστε, κύριε Μερτή. Πρέπει να σα συγχαρώ και εσένα και το Συμβούλιο σου για την καινοτόμη ιδέα και προσπάθεια που κάνατε και να σε ευχαριστήσουμε που ξεκινάς από την Ερμιονίδα. Έχω κάποιες απορίες. Μιλάμε για την επαρχία Ερμιονίδας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και το site θα ονομάζεται Ερμιονίδα Business Portal. Τι μένει γενέστα με τις άλλες επαρχίες της Αργολίδας και αν το όραμά σου είναι να μαζευτούν όλες οι επαρχίες και πλέον να λειτουργεί ως Αργολίδα Business Portal. Ή θα έχουμε 3-4 κομμάτια ξεχωριστά για τον ομό μας. Όχι. Μα το είπα και στην ομιλία μου, ότι εμείς ξεκινούμε από την Ερμιονίδα. Ο σχεδιασμός είναι να πάμε σε όλη την Αργολίδα. Γιατί το επιμελητήριο είναι Αργολίδας, δεν είναι Ερμιονίδας. Έτσι, απλούστατα έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι και στα πλαίσια της προεκλογικής μας εκστρατείας, αν το θέλεις, το ότι εμείς λέμε ότι στηρίζουμε την Ερμιονίδα και ότι είμαστε εδώ για την Ερμιονίδα, θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Ερμιονίδα, μια και εσείς παραπονιέστε συνεχώς, ζητήσετε
παρατημένοι και ότι δεν σας έχουμε προσέξει. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι για να σας χαϊδέψουμε τα αυτιά, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Ερμιονίδα και όχι από το Άργος, που πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι το επιμελητήριο του Άργους. Επομένως, ας λένε τώρα ότι είναι το επιμελητήριο της Ερμιονίδας. Λοιπόν, για να χαϊδέψουμε λοιπόν τα αυτιά σας και να σας γλυκάνουμε, ξεκινάμε από την Ερμιονίδα. Ο προγραμματισμός είναι και το σχέδιό μας. Ναι, με το που τελειώνουμε Ερμιονίδα πάμε στην επόμενη, στο Ναύπνιο, θα πάμε στο Άργος για να ολοκληρώσουμε και θα είναι business portal Αργολίδα. Τώρα, το τεχνικό κομμάτι, αν θα έχουμε 3 ή 4 business portal, εδώ είναι ο κύριος Δέτσης να το πει, αν θα έχουμε Ερμιονίδα, Άργους, Ναυπλίου κτλ. Νομίζω πως όχι, έτσι, δεν ξέρω. Σχεδιαστικά πως είναι, να μας το πει. Το πώς θα προχωρήσουμε προφανώς είναι μια μελλοντική συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι αφοσιωμένοι να δουλέψει σωστά αυτό, να προχωρήσει και να είναι χρήσιμο. Δηλαδή σε 6 μήνες από σήμερα, σε 9 μήνες από σήμερα να μπορέσει να είναι ένα εργαλείο προώθησης των πωλήσεών σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όσον αφορά το πώς πρέπει να γίνει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται πολύ στοχευμένα. Δηλαδή, η τάση αυτή τη στιγμή, λειτουργήστε όλοι σαν αγοραστές, σαν τουρίστες, σαν επισκέπτες, σαν υποψήφοι να απολαύσετε μια υπηρεσία ή να αγοράσετε ένα προϊόν. Ψάχνετε το πιο κοντινό σας φαρμακείο, μια καλή ταβέρνα που είναι δίπλα σας ή ένα μαγαζί που μπορεί να είναι ανοιχτό τέτοια ώρα και να έχει χρώματα, γιατί τώρα θυμηθήκατε να αγοράσετε μπογιές. Άρα, όσο πιο στοχευμένοι και το ψηφιακό περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Κάτω από μια ενοποιημένη ενδεχομένως οπτική ταυτότητα και κάτω από την ομπρέλα του επιμελητηρίου, να έχουμε στοχευμένα τις περιοχές μας και να τις προωθούμε στοχευμένα για τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εδώ γύρω. Καλυφθήκαμε. Άλλη ερώτηση. Πάντως πιστεύω ότι με αυτά που είπε ο κύριος Δέτσης ότι είναι ένα τρομερό εργαλείο. Εάν μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, πιστεύω ότι κάνουμε ένα βήμα σε μια νέα εποχή, σε κάτι καινούριο για την Αργολίδα και πραγματικά θα πρέπει να το στηρίξουμε και να το υποστηρίξουμε όλοι ώστε αυτό το εργαλείο να γίνει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Και να είστε σίγουροι το εξής, ότι όταν κάτι πετυχαίνει, σίγουρα μετά δεν πάμε εμείς να τους βρούμε, θα έρθουν οι ΟΣΥΠ να μας βρουν όλοι αυτοί, γιατί όταν βλέπεις ότι έχει αποτέλεσμα, θα ζητήσουν όλοι μετά να προχωρήσουν και να μπουν σε αυτό το εργαλείο, στο business portal. Το θέμα είναι να το υποστηρίξουμε εμείς. Εγώ αυτό που θέλω να κάνετε εσείς από τη μεριά σας εδώ και εμείς από την πλευρά μας σαν επιμελητήριο είναι να το προωθήσουμε σωστά σε όλους εδώ τους ερμιονιδιώτες ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικό εργαλείο, να αρχίσει να δουλεύει, να βλέπουμε ότι έχει αυτά αποτελέσματα και σίγουρα να μας δώσει και εμάς τη δύναμη να συνεχίσουμε παραπέρα. Λοιπόν. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω έχουμε κλείσει. Άλλη ερώτηση έχουμε τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και από εκεί και πέρα είπαμε να στηρίξουμε αυτό το εργαλείο, να το προωθήσουμε στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, ώστε να αρχίσουν πλέον να μπαίνουν οι επιχειρήσεις. Ο κύριος Δέτσης και η εταιρεία του θα ξεκινήσει να ενοχλεί τα μέλη εδώ πέρα. Ώστε να έχουμε τέλος 31 του χρόνου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα εγγεγραμμένο και να αρχίσουμε να πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.